ακόμα αγορά, ένας ακόμα τομέας της αγοράς που πέρασε δύσκολα την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο ήρθε η βραχυχρόνια μίσθωση, έχουμε να το πούμε αυτό. Ήταν από τα βασικά στοιχεία που ανέκαμψε η αγορά, που είδαν λίγο άσπρη μέρα οι ιδιοκτήτες ακινήτων και όχι μόνο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θέμη Μπάκα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών. Κύριε Μπάκα, καλημέρα σας. Καλή σήμερα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Νομίζω ότι περάσαμε δύσκολα, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για μια αγορά που την τελευταία δεκαετία, μα από το 2008-2009 έως το 2017-2018 περίπου, ήταν μια αγορά η οποία δεν υπήρχε στο χάρτη της οικονομίας. Πράγματι. Μιλάμε για πιστηματαγορά η οποία είχε κλειστά μειώσει... ακίνητα, εγκαταλελειμμένα, χωρίς με αδυναμία να το μισθώσουν. Θυμόμαστε πολύ καλά όλοι μας πάρα πολλούς εμπορικούς δρόμους και κεντρικούς δρόμους αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι μας και την Ερμού, σε ένα σημείο περίπου στο κάτω μέρος της Ερμού, να υπάρχουν κλειστά μαγαζιά. Θλιβερή εικόνα, κύριε Μπάκα. Και γύρω στο 2012-2013-2014 ήταν μια θλιβερή πραγματικά εικόνα. Οποιοςδήποτε είχε κινηθεί στο κέντρο, στην Ακαδημία, στην Πανεπιστημίου, ακόμα και στο Χρονάκι, ήταν παντού ένα χαρτάκι που έγραφε νοικιάζεται. Αυτό μιλάμε μια αγορά. Ή ακόμα και πωλείται. Όσο. Ακριβώς. Είδαμε ακόμα μια αγορά η οποία έχει μειώσει 42,4% μέσω στα αθμικά οι αξίες των ακινήτων και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και 60%. Είναι μια αγορά η οποία όσον αφορά την χειμερινή εξοχική κατοικία άγγιξε ακόμα και το 75% η μειώση των τιμών. Η άλλοτε Αράχοβα, η Μύκονος του χειμώνα από 3.500 τετραγωνικό μέτρο φτάσαμε πλέον σε 750 με 800 τετραγωνικό μέτρο. Άλλος δεν είχε το σπίτι, δεν ήξερε αν θα βρει σπίτι για να μείνει, όχι για να αγοράσει εξοχικό στην Αράχοβα. Είδαμε μειώσεις, πολύ μεγάλες μειώσεις σε εκδόσεις στεγαστικών δανείων. Θυμόμαστε πολύ καλά όλοι στο τραπεζικό σύστημα δεν λειτουργούσε με αποτέλεσμα να υπάρχουν σχεδόν μηδενικές νέες εκδόσεις στεγαστικών δανείων και να αυξάνονται συνεχώς τα κόκκινα δάνεια. Γενικότερα αυτή η αγορά, αυτός ο κλάδος της οικονομίας, ο οποίος πραγματικά αποτελείται το μηχανή της οικονομίας μας για πάρα πολλά χρόνια, είδαμε να πέφτει. Να καταραίει. Να καταραίει. Ακριβώς. Μην τραπούμε να το πούμε, κύριε Μπάκα. Είδαμε πάρα πολλούς επαγγελματίες του δικού μας του κλάδου να αλλάζουν δουλειά, mm-hmm. να μένουν ανεργοί. Mm-hmm. Είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν στην οικοδομή να φεύγουν εκτός Ελλάδος, να σκέφτονται το Ντουμπάι. Πολλοί πολιτικοί μηχανικοί της χώρας μας έφυγαν για να δουλέψουν εκτός της χώρας μας. Αυτό που βλέπουμε τώρα σιγά σιγά στην Δημητρία είναι να αλλάζει. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είπατε και εσείς, που εμφανίστηκε το φαινόμενο βραχυχρόνιας μισθώσεως πολύ πιο έτονα στη χώρα μας. Ναι. Δηλαδή, προϋπήρχε από το 2015, αλλά το 2017-2018 πιο έτονο, mm-hmm. είδαμε σιγά σιγά αυτή η κτηματαγορά κατά κύριο λόγο από το κέντρο των Αθηνών, από περιοχές που ήταν υποβαθμισμένες όλα αυτά τα χρόνια, είδαμε να αναγεννείται πάλι κτηματαγορά. Είδαμε να δημιουργούνται πάλι πράξεις αγοροπολισιών ακινήτων, έστω και μικρές σε ποσά, σε σχέση με το παρελθόν. Όμως και ουσιαστικά να κινείται μια παλιά αγορά, η παλιά ουσιαστικά η αγορά των ανακαινήσεων. Ακριβώς. 85% αυξήσεις, κυρία Δημητρούλη, ήταν μόνο και μόνο από τις οικοδομικές δραστηριότητες, των ανακαινήσεις με στόχο να εγγραφούν τα συγκεκριμένα κίνητα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σιγά σιγά βλέπουμε και μεταγόνα να αλλάζει. Είδαμε την Golden Visa που άρχισε σιγά σιγά να λειτουργεί. Με τις τρευλώσεις και που έχει, όλα ναι, αυτά αλλά... βεβαίως, τώρα που θα περάσουμε στο επόμενο, γιατί πρέπει να περάσουμε στην επόμενη χρονιά που είναι το 2020, σε τι πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτή την αγορά το 2020, όχι μόνο ως πολίτες, αλλά και ως πολιτεία, κύριε Μπάκα? Γενικότερα, κύριε Δημητρίου, το 2020 είναι μια χρονιά που μπαίνει με αισιοδοξία. Έχετε αισιόδοξη. Γιατί είδαμε την αναζήτηση πια 24% στις οικοδομές που είναι από το 2006 κατασκευή τους και μετά. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Δημητρίου, το εξής. Εάν πραγματικά αυτή η μείωση, η αναστολή του ΦΠΑ 24% περάσει την τιμή πώληση του ακινήτου και δεν την καρποθούν οι κατασκευαστές, πραγματικά θα βοηθήσει και τη μεταγορά να λειτουργήσει, να ξεκινήσει πάλι. Ναι. Το δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο είναι αυτές οι νέες εκτόσεις φόρου που αφορούν την ενεργειακή και θετική ανεβάθμιση του ακινήτου. Mm-hmm. Όλοι να υπολογίζαμε πριν το νομοσχέδιο 48.000 ευρώ, αλλά να μας έδωσε 16.000 ευρώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα βήμα. Είναι ένα βήμα που χρειαζόμαστε στην κτηματαγορά, γιατί πάρα πολλά ακίνητα στο κέντρο των Αθηνών είναι κατασκευής του 1950 ή 1960. Παλιές κατασκευές, ναι.
και λίγοι ιδιοκτήτες μπαίνουν στην διαδικασία να δείξουν κάποιες χρήματα μέσα. Και όχι μόνο στο κίνητρο των Αθηνών, κύριε Μπακά. Έχουμε και στην, στα περίχωρα της Αθήνας, στα προάστια της Αθήνας, κατασκευές του 80 ή ακόμα και του 90 που δεν είναι ενεργειακής κλάσης Α. Θέλουν αλλαγές. Οπότε είναι σημαντικό ότι δίνεται ένα κίνητο αφήσιμο στον ιδιοκτήτη να μπει στη διαδικασία να ανακαινήσει ενεργειακά και συστατικά τα κινητό. Το επόμενο στοιχείο είναι ότι αναμένουμε τις νέες νομοθετικές αλλαγές που έχουν γίνει ήδη στο νομοσχέδιο που αφορούν την Golden Visa. Νέα πλέον όρια επένδυσης. Θεωρούμε ότι θα υπάρξουν όρια επένδυσης μικρότερων 250.000 ευρώ στην περιφέρεια, όπως ζητά αναθέσει το νομοσχέδιο, λέει. Το οποίο επίσης το είχαμε αναδείξει εδώ από την εκπομπή αναμενόμενα και εμείς και μας είχατε πει ότι με βάση το ευρωπαϊκό παράδειγμα θα πρέπει η Golden Visa να κοιτάξει πλέον, να στρέψει το βλέμμα της και προς την περιφέρεια, στην ελληνική περιφέρεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα δούμε αλλαγές, όπου τα νέα όρια θα είναι με κοινή υπουργική απόφαση. Ευελπιστούμε πραγματικά να κινηθεί η περιφέρεια, η οικονομία στην περιφέρεια, όλοι μας μιλάμε μια κλιματαγορά των Αθηνών. Η κλιματαγορά πρέπει να λειτουργήσει σε πανελλαδικό επίπεδο. Βέβαια. Πρέπει να δούμε να γίνονται πράξεις στην Πάτρα, να γίνονται πράξεις στα Γιάννα, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στις Έρες. Δηλαδή, τότε θα δούμε πραγματικά ότι κάτι αλλάζει στην πράξη. Μάλιστα. Τώρα τα μηνύματά μας είναι αισιόδοξα. Με τις νέες αντικειμενικές. Νέες αντικειμενικές. Να πούμε το εξής. Είναι ουσιαστικά από το 2000 και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Έχουν κουνήσει το δάχτυλο η Κομισιόν και τους έχει πει: πρέπει πλέον να ευθυγραμμίσεις τις εμπορικές σου αξίες με τις αντικειμενικές σου αξίες. Δεν είναι δυνατόν να έχεις 5 διαφορετικές τιμές για ένα αγαθό, για ένα κίνητο. Λοιπόν, οπότε κίνητο. Έχουμε 3.000 περιοχές οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα, αλλά ήταν μισοκριτικά στοιχεία που σε πολλές περιοχές, κυρία Δημητρούλη, επειδή πραγματικά αυτές τις μέρες κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, αυτή την έρευνα για να δημοσιευτεί, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές περιοχές σε πολύ ακριβούς τουριστικούς προορισμούς και στην Αθήνα και στην επαρχία που συγκεκριμένα ακίνητα οι ιδιοκτήτες πληρώνουν σχεδόν μηδενικό φόρο, μηδενικό ένφια. Δηλαδή δεν μπορούμε για ένα ακίνητο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ αξία να πληρώνουμε 1.000 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Για τη στιγμή που τα 1.000 ευρώ πληρώνει κάποιος που μένει στην Ελλάδα. Ένας εξορθολογισμός ουσιαστικά, έτσι, και της φορολογικής κλίμακας που προκύπτει βεβαίως από τις αντικειμενικές αξίες. Ακριβώς. Αλλά κυρία μου Δημητρούλα, αυτό που πρέπει είναι το εξής. Είναι σημαντικό, εφόσον πήγαμε στη διαδικασία να δομήσουμε πλέον την οικονομία μας, να δημιουργήσουμε αυτή την ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές, θα πρέπει να δώσουμε στον ιδιοκτήτη και ένα asset, να πούμε στον ιδιοκτήτη, ένα κίνητρο. Για ποιο λόγο πρέπει να έχει αντικειμενική σου αξία σωστή. Μάλιστα. Για ποιο λόγο, ποιο είναι η χρησιμότητά σου. Όπως στο εξωτερικό, κυρία Δημητρούλη, όταν υπάρχει αντικειμενική έξοδος σαν κινήτρο και πληρώνει φόρο ο ιδιοκτήτης του, αυτή η αξία δεν πραγματεύεται μετά στην τράπεζα. Βέβαια. Δεν πας στην τράπεζα και σου λέει τράπεζα. Επίσης ένα θέμα που το έχουμε επίσης αναδείξει από αυτήν εδώ την εκπομπή και θα το αναλύσουμε ακόμα περισσότερα, γιατί νομίζω ότι είναι το κρίσιμο θέμα της χρονιάς για την ακίνητη περιουσία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και σωστά απ' όλα, κυρία Δημητρούλη, εγώ θα ευχηθώ πραγματικά να υπάρξει μια κοινωνική πολιτική στέγασης. Οι αυξήσεις των ελληνικίων πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν λέμε ότι οι κοινωνικές κατοικίες δηλαδή, που επίσης υπάρχουν στην Ευρώπη. Ακριβώς. Εμείς δεν λέμε να μπούμε ρυθμιστικές αλλαγές και ρυθμιστικά μάλλον μέτρα. Όχι, και να στρεβλώσει την αγορά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Υπάρχει κοινωνική πολιτική. Μάλιστα. Μπορούμε εύκολα να κάνουμε ένα copy-paste, ένα copy-paste. Ένα copy-paste. Από λοιπόν, κύριε Μπάκα, και να το κάνουμε σωστά. Να είσαστε καλά. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Κυρία Δημητρούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρονιά, χαμόγελο πάντα. Να είστε καλά. Και να είσαστε καλά.